τροφές. Να ξεκινήσουμε στη Σαμοθράκη, αντιλαμβάνεστε. Αν μπορούμε σύντομες απαντήσεις για να τα δείξουμε όλα. Στη Σαμοθράκη που είχαμε προχθές, αλλά βεβαίως και τις καταστροφές από την πρόσφατη ρήπανση στον Σαρονικό, όπου εκεί έχετε υποσχεθεί γρήγορες αποζημιώσεις του Σαλής. Να σας πω καταρχήν για τη Σαμοθράκη ότι το νησί μπαίνει σιγά σιγά σε κανονικότητα. Θα έλεγα ότι τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες άμεσης λειτουργίας του νησιού, κοινής ωφέλειας, αρχίζουν και αποκαθίστανται. Οι υποδομές. Από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα για τον αγροτικό χώρο, επειδή ουσιαστικά αφορά σημαντικές ζημιές, ιδιαίτερα στην περιφέρεια του νησιού. Χθες το βράδυ έφτασαν συνεργεία του ΕΛΓΑ, τα οποία θα σας έλεγα ότι από αυτή την ώρα ξεκινάνε την πρώτη τους εκτίμηση, την πρώτη τους αποτίμηση. Υπάρχουν ζημιές ιδιαίτερα στην εγωπορατοτροφία, γιατί είναι ένα νησί που έχει, κτηνοτροφία, και βεβαίως υπάρχουν και ζημιές στη μελισσοκομεία. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί, θα έλεγα, πυλώνες και δραστηριότητα στο νησί. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος. Αλλά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την πρώτη εκτίμηση. Θα περιμένουμε σήμερα, αύριο, από τα συνεργεία του ΕΛΓΑ, για να μπορέσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά να εξειδικεύσουμε, αυτές οι ζημιές που σας είπα στο ζωικό κεφάλαιο είναι άμεσα αποζημιώσιμες από τον ΕΛΓΑ. Πιο άμεσα όμως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι αν θα υπάρξει κάποια ρύθμιση σχετικά με τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Δηλαδή, αν έχουν να αντιμετωπίσουν και πρόστιμα και προθεσμίες όλο αυτό το διάστημα, μέχρι να πάρουν και κάποιες αποζημιώσεις. Ναι, από εκεί και πέρα, ναι. Από την ώρα που το νησί κηρύχθηκε χθες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι διαδικασίες αυτές έπονται και οπωσδήποτε η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει σε συνεννόηση με την αντιπεριφέρεια να υποβάλουν ένα αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για να έχουν και αυτές τις, να υπαχθούν και σε αυτές τις διαδικασίες παράτασης, θα έλεγα, των υποχρεώσεών τους. Όταν λέτε άμεσα θα αποζημιωθούν, δηλαδή να δούμε λίγο αυτό το άμεσα τι σημαίνει πρακτικά. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε από την ώρα που έχουμε τις πρώτες εκτιμήσεις που δείχνουν ότι έχουμε ζημιές, καλούνται οι όσοι σημειώθηκαν και όσοι βεβαίως έχουν και τη μικρή παραμικρή ζημιά να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και με βάση τις αιτήσεις αυτές αρχίζει μια εξατομίκευση των ζημιών. Μάλιστα. Αν δεν γίνει η εξατομίκευση, τώρα θα μου πείτε αυτό θα κρατήσει 2 μήνες, 3 μήνες, αυτό 5 μήνες, δεν μπορώ να σας πω, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι ένας μέσος χρόνος για την πληρωμή αυτών των, σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στους 5 με 6 μήνες. Α, 5 με 6 μήνες. Άρα, να μην ρωτήσω και στα Κύθηρα, ας πούμε, που είχαμε κάτι αντίστοιχο, αν έχουν αποζημιωθεί ναι, ο κόσμος. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα. Και για τους Σαλής εδώ του Σαρονικού, για που είπατε, υποσχεθήκατε μέσω επιχειρησιακού προγράμματος. Εκεί υπάρχει άλλη ιδιαιτερότητα, η οποία έχει σχέση με την παύση άσκησης της δραστηριότητάς τους, να γίνει έτσι αντιληπτό από όλους τους πολίτες, ειδικά της Αττικής, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή δεν ασκείται αλλιευτική δραστηριότητα καμία από την ώρα που προέκυψε το επεισόδιο. Και βεβαίως οι ίδιοι οι αλλιείς, παρότι δεν υπάρχει καμία απαγόρευση, δεν ασκούν τη δραστηριότητα, και από τη δική μας πλευρά στη συνάντηση που είχαμε, και θα έχουμε και άλλες συναντήσεις και την Κυριακή, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι από τη στιγμή που έπαυσαν να ασκούν τη δραστηριότητα μέχρι την ημέρα που περιμένουμε από πλευράς του ΕΛΚΕΘΕ, είναι ο φορέας ο οποίος έχει αναλάβει την έρευνα και να καταλήξει σε συγκεκριμένα πορίσματα, θα μας πει πότε και σε ποιες περιοχές ακριβώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν ασκείται. Και από τη δική μας πλευρά, μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίας, υπάρχει μια συγκεκριμένη δράση για αποζημίωση σε αυτούς που έχουν μια προσωρινή παύση στη λειτουργία τους από περιβαλλοντικά φαινόμενα, από φαινόμενα που τους εμποδίζουν να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους. Ποια είναι αυτή η αποζημίωση, κύριε Υπουργέ, και πότε? Ναι, κοιτάξτε, αυτό η αποζημίωση, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχει σχέση με ένα φάκελο που θα στοιχειοθετήσει τους λόγους
και βεβαίως θα συσχετιστεί οπωσδήποτε και με την απώλεια εισοδήματος. Τώρα το πώς βγαίνει η απώλεια εισοδήματος είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Σε μια λογική διαφυγόντων κερδών δηλαδή. Όχι, μια λογική, όχι διαφυγόντων κερδών, μια λογική εισοδήματος το οποίο εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν υπήρξε. Μιλήσατε αυτά όμως... είναι με στοιχεία τα οποία μπορούμε να ανατρέξουμε σε προηγούμενα άρα χρόνια. Άρα θα κρατήσει θα και αυτό. Θα για κρατήσει και αυτό. Διαδικασία, έτσι. Να σας πω, το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση έχει δύο παραμέτρους. Θα επιταχύνουμε όσο γίνεται τη διαδικασία συγκρότησης του φακέλου. Σας είπα και πάλι, αν δεν έχουμε, δεν ολοκληρώσει το ΕΛΚΕΘΕ την δουλειά που κάνει, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε και εμείς το φάκελο. Από εκεί και πέρα θα μπούμε στις διαδικασίες υποβολής του συγκεκριμένου ατύματος. Ωραία, αλλά το πρακτικό, αυτός ο κόσμος τώρα, Υπουργέ, πώς θα ζεις? Από εκεί και πέρα, μέχρι λοιπόν, να από εκεί και ολοκληρωθούν πέρα, οι διαδικασίες. Είχαμε μία συζήτηση και άρχισαν ήδη οι επαφές μιας συντονιστικής επιτροπής των αλλιέων, των παράκτιων αλλιέων, μιλάμε για τους παράκτιους αλλιείς του Σαρωνικού ουσιαστικά. Θα υπάρξει μια συνάντηση με συναρμόδια άλλα υπουργεία. Χτες πρέπει να είχαν μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας, θα πάνε και στο Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή θα αναζητηθούν πόροι άμεσης ανακούφισης σε όλους όσους υφίστανται τέτοιες επιπτώσεις. Άμεση ανακούφιση υπάρχει, δεν μπορώ εγώ να την ανακοινώσω, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, έχοντας ένα Υπουργείο Γεωργίας το οποίο οποιαδήποτε κίνηση να γίνει κατανοητό πρέπει να είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι έρχονται ενισχύσεις στον αγροτικό χώρο και οι ενισχύσεις πρέπει να προφυλαχθούν, γιατί μας απειλεί πάντα όταν πάμε να βοηθήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παραβιάζεται τον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν από άλλα κονδύλια, όχι από το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, από εθνικούς πόρους. Ό,τι αφορά πόρους. Κονδύλια από ευρωπαϊκούς πόρους είναι ζητήματα που τα χειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας. Άρα αυτή η ανακούφιση θα είναι από εθνικούς πόρους. Θα είναι, αυτό θα το είναι που λέτε. Και βεβαίως όπως γίνεται, σας είπα, σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει μια απώλεια εισοδήματος. Μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό αυτών των ανθρώπων. Και ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι, και ένα χρονοδιάγραμμα. Να σας πω κάτι. Δηλαδή μετά από 6 μήνες. Αυτή την μέχρι, τουλάχιστον αυτά που έχουν στο νιολόγιο εγγραφή, δείχνουν ότι γύρω στα 350 άτομα στην περιοχή ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι να εξειδικεύσουμε δεν είναι τόσο εύκολο σήμερα. Θα δοθεί κάποια προτεραιότητα, όπως για παράδειγμα στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου, ανάλογα τώρα, με τώρα τις βάζετε ένα άλλο θέμα. Καταρχάς, θα σας έλεγα ότι η Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου, περίπου πάνω από το 80% τα ψάρια που ερχόντουσαν πριν προκύψει το επεισόδιο, είναι ψάρια τα οποία αφορούν την μέση αλληλεία, είναι δηλαδή από 5 μίλια και μέσα, από περιοχές από όλη την Ελλάδα. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση αυτού, εκεί που δεν ασκείται αλληλεία, αυτά λείπουν τα ψάρια από την Ιχθυόσκαλα, δεν υπάρχει αλλιεύμα, ούτε ένα ψάρι το οποίο να προέρχεται από την περιοχή για να πηγαίνει στην Ιχθυόσκαλα. Αυτά που είναι πάνω από 5 μίλια θα πρέπει να τα φάμε άφοβα, χωρίς έτσι... Δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Δηλαδή να γίνει κατανοητό ότι καταρχάς δεν έχει καμία σχέση το επεισόδιο με αυτές τις περιοχές που ψαρεύουν. Στην Ιχθυόσκαλα και Ρετσινιού έρχονται και ψάρια από Ιχθυόσκαλες, της Καβάλας, της Χαλκίδας, από τα νησιά. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ένα ψάρι, γιατί δεν υπάρχουν αλλιεύματα. Βάλατε τα 5 μίλια. Από τα 5 μίλια και μετά δεν υπάρχει θέμα? Όχι, δεν υπάρχει. Διότι πάμε στην μέση αλληλεία. Στα 4-500 υπάρχει και στα 5 δεν υπάρχει. Να σας πω τώρα, κάποια στιγμή όταν θες να προσδιορίσεις κάτι πρέπει να βάλεις ένα όριο. Τώρα στα 4-500 δεν υπάρχει. Αλλά τώρα το θέμα είναι ότι βάζουμε ένα όριο που λέμε ότι η ασφάλεια είναι 1000%. Πάντως το καταλαβαίνετε κι εσείς, οι άνθρωποι έπαθαν ζημιά χθες, έχουν μείνει χωρίς δουλειά τόσο καιρό ήδη, μετρούν αντίστροφα, βλέπουν τα εισόδηματά τους να έχουν τυναχθεί κυριολεκτικά στον αέρα, οπότε πρέπει να μιλάμε για άμεσες αποζημιώσεις. Άρα λοιπόν σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία και βεβαίως το ξεκαθαρίζουμε ότι από εθνικούς πόρους θα επιδιωχθεί. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από την ώρα που εγώ χειρίζομαι συγκεκριμένα θέματα που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά τη λειτουργία του αγροτικού χώρου, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είμαι και λίγο προσεκτικός. Γι' αυτό λοιπόν οι αρμοδιότητες αυτές ανήκουν σε άλλους
συναδέλφους, οι οποίοι, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια, μία ανακόφιση άμεσα προσφέρει. Εγώ, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε ο Υπουργός, και αν έχω κάνει λάθος, κύριε Υπουργέ, θέλω να με διορθώσετε, είναι ότι θα υπάρξουν δύο, ας το πούμε, αποζημιώσεις. Η μία, η αποζημίωση που έχει το χαρακτηριστικό της ανακούφισης, της βοήθειας, άμεσα, της βοήθειας ακριβώς, και μετά μία δεύτερη αποζημίωση, μία δεύτερη ανακούφιση, όταν θα ολοκληρωθούν οι φάκελοι. Η οποία έχει σχέση με την απώλεια εισοδήματος που είχαν οι συγκεκριμένοι. Προκειμένου να υπάρξει μια γενικότερη αποζημίωση στην κατεύθυνση της απώλειας του εισοδήματος. Ακριβώς. Έτσι. Είναι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται στα πλαίσια της. Αυτό το ποσό της, το έναντι της πρώτης βοήθειας. Υπάρχει. Δεν θα είναι έναντι, δεν θα είναι έναντι. Θα είναι, τώρα, θα είναι ένα εφάπαξ από ό,τι κατάλαβα. Θα είναι μια βοήθεια έκτακτη, διότι αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Νομίζω πως αυτό είναι αρκετό. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, πάνω, ένα λεπτό είναι σε αυτό. Υπάρχει επίσημη ενημέρωση στους ψαράδες ότι για τις θαλάσσιες περιοχές που δεν επιτρέπεται το ψάρεμα και στις θαλάσσιες περιοχές που επιτρέπεται, επίσημη ενημέρωση? Ή ισχύει αυτό που είπατε, ότι μέχρι τα 5 μίλια δεν ψαρεύουμε, από τα 5 μίλια και μετά είμαστε ok? Οι παράκτιοι αλλιείς έχουν, στην αλλία συμβαίνει, η κάθε δραστηριότητα έχει συγκεκριμένους χώρους. Παρακολουθείται με μηχανήματα. Εάν ένας βγει από το χώρο του, υπάρχουν VGF, υπάρχουν μηχανήματα που άμεσα ειδοποιούν κεντρικά ότι το συγκεκριμένο σκάφος έχει βγει από τα χωρικά του ύδατα, που σημαίνει έχει επιπτώσεις. Άρα δηλαδή όλη η αλλιευτική δραστηριότητα που βρίσκεται ο καθένας από την ώρα που βγαίνει από το λιμάνι παρακολουθείται. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, γιατί ο κόσμος εκεί, οι επαγγελματίες λένε ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε για ψάρεμα, αλλά ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα ψάρια μας, τα προϊόντα μας. Και αυτό είναι το μείζον τώρα, γιατί υπάρχει καχυποψία και ο κόσμος φοβάται. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι οι ίδιοι οι ψαράδες, βλέποντας το πρόβλημα, για να μην δημιουργήσουν, να μην συμβάλλουν καθόλου σε αυτή τη, έτσι, τη, είναι εικόνα που, και δεν θέλω να τα φορτώσω εγώ στα μέσα ενημέρωση, αλλά όλο αυτό το πράγμα που έγινε, το ότι ξαφνικά υπάρχει πρόβλημα στη διατροφική αλυσίδα, υπάρχουν όλα αυτά χωρίς να υπάρχει καμία στοιχειοθέτηση. Οι ίδιοι λοιπόν, και για λόγους ότι και ψάρια δεν υπάρχουν, τα μεγάλα ψάρια έφυγαν με το που εμφανίστηκε η πετρελοκυλίδα. Δεύτερον, τα ίδια τα σκάφη θα υποστούν ζημιές στα εργαλεία τους εάν πάνε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά και ο τρίτος λόγος, ότι οι ίδιοι, όχι, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Δεν πήγαν, δεν τους απαγόρευσε κανένας. Μάλιστα. Δεν πήγαν από μόνοι τους. Προσωπική ερώτηση, βάζετε ψάρια στο τραπέζι σας, έτσι? Βεβαίως. Όταν βάζω βλέπει ψάρια μια και μαύρη Κυριακή, θάλασσα, λογικό και την είναι Κυριακή, να μάλιστα, όλος αυτός ο, επειδή είναι Κυριακή, την 1η Οκτώβρη ξεκινάνε οι ψαράδες μέσης αλλίας να βγουν, ξεκινάει η περίοδος, θα γίνει μια συγκέντρωση στην Ιχθυόσκαλα και Ρετσινίου, όπου θα πούμε στον κόσμο ότι εδώ είναι ο κόσμος, πάει να ψαρέψει, πρέπει οπωσδήποτε, είναι ασφαλή τα ελληνικά ψάρια, δεν υπάρχει. Βάλαμε κανά, και εμείς οι δημοσιογράφοι το χεράκι μας τώρα όμως, σε όλη αυτή την ιστορία. Πώς? Και οι πολιτικοί, λέω, βάλατε το χεράκι σας, αλλά και οι δημοσιογράφοι. Στο να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, έτσι. Να σας πω, τώρα να επιμερίσουμε ευθύνες, πόσο η μία πλευρά, πόσο η άλλη. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα ιδιαίτερο. Μάλιστα. Στα αλλιεύματα και στην άσκηση πλην της συγκεκριμένης περιοχής της αλλιευτικής δραστηριότητας. Για τα υπόλοιπα... Είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι μεγάλη κουβέντα. Και έχουν υποθεί ήδη αρκετά. Πάμε και να μην καταναλώσουμε το χρόνο μας σε αυτά που ήδη τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε σχολιάσει. Να πάμε στα άλλα όμως, που περιμένουμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια. Χιλιάδες οι υποθέσεις, κύριε Υπουργέ, ήταν να ξεκινήσει τώρα αυτές τις μέρες, 20 Σεπτέμβρη. Τι γίνεται εκεί? Και εσείς έχετε πει ότι στις προθέσεις του Υπουργείου είναι να προστατεύσετε την αγροτική περιουσία που βρίσκεται στα χέρια των εκαθαριστών της πρώην ΑΤΕ. Πρακτικά αυτό πώς θα γίνει? Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού είναι μια διαδικασία που προβλέπεται γενικότερα και αφορά, έτσι, όλη την, θα έλεγα, την παραγωγική, την οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτή μπορούν να υπαχθούν και οι αγρότες μπορούν να υπαχθούν. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχουμε άγχος εμείς αυτή την περίοδο είναι ότι με την μεταφορά της Αγροτικής Τράπεζας σε συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα,
ένα κομμάτι σημαντικό του αγροτικού χώρου και από πλευράς δραστηριότητας περιουσιακών στοιχείων αλλά και θα έλεγα υποχρεώσεων μεταφέρθηκε στη λεγόμενη κακή τράπεζα, στον εκαθαριστή. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές, ιδιαίτερα που έχουν σχέση με το συνεταιριστικό χώρο, μιλάμε για οφειλές οι οποίες ξεπερνούν τα 3,5 δις, οφειλές οι οποίες είναι στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες εδώ και χρόνια. Ναι. Και αυτές λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θέλουμε να μπουν στη διαδικασία της εκαθάρισης, ιδιαίτερα στοιχεία περιουσιακά, τα οποία αποτελούν βασικές υποδομές στον αγροτικό χώρο. Άρα τι θα γίνει, κύριε Αποστόλου? Και λέμε λοιπόν ότι σε αυτή τη διαδικασία, σε μια συνεννόηση με τον εκαθαριστή, δεν έχουμε ολοκληρώσει την πρότασή μας, γιατί δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, έτσι. Να προστατεύσουμε, να απαλλάξουμε αυτές τις περιουσίες που έχουν σχέση με την δραστηριότητα από τη διαδικασία εκαθάρισης, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να φτάσει και μέχρι ξεπούλημα, μπορεί να φτάσουμε σε διαδικασίες. Θα υπάρξει σχέδιο νόμου, θα υπάρξει μια πρόταση που θα καταθεθεί. Θα χαθούν, δεν θέλουμε να χαθούν, να φύγουν αυτές οι περιουσίες, αυτές οι υποδομές, ναι, αποθήκες, εξοπλισμοί. Έχουμε ακούσει ότι θα γίνει ένας διαχωρισμός της περιουσίας που πραγματικά έχει αγροτική δραστηριότητα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν λέμε τώρα εμείς, καταρχάς ολοκληρώνουμε μια διαδικασία εκαθάρισης στο συνεταιριστικό χώρο, που σημαίνει πάρα πολλοί συνεταιρισμοί κλείνουν και υπάρχει μια περιουσία η οποία αυτή την ώρα είναι δεσμευμένη με υποχρεώσεις στον εκαθαριστή. Τίποτα άλλο. Άρα αυτή την περιουσία να μην πάει στη διαδικασία της εκαθάρισης. Να την κρατήσουμε την έχοντας εμείς ένα σχεδιασμό που λέει ότι μπορούμε να βάλουμε νέους αγρότες, μπορούμε να βάλουμε κλάδους τους οποίους έχουμε ανάγκη. Πότε θα είστε έτοιμοι γι' αυτό? Αυτοί που, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, που έχουν πάρει κάποια ειδοποιητήρια, που έχουν ενυπόθηκα δάνεια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτοί τι πρέπει να κάνουν, πώς να αντιδράσουν και υπάρχει περίπτωση να χάσουν προσωρινά την ιδιοκτησία τους και στη συνέχεια να την αποκτήσουν πάλι? Είναι ένα είδος λύση. Καταρχάς, μην αναφέρεστε σε ιδιώτες τώρα. Αυτό που σας είπα εγώ αφορά τους συνεταιρισμούς. Χώρο. Αλλά και οι ιδιώτες είναι πολύ. Οι ιδιώτες θα πρέπει οπωσδήποτε να επιχειρήσουν αυτές τις διαδικασίες, ναι, των ρυθμίσεων που έχουν σχέση με τα κόκκινα δάνεια, να επωφεληθούν, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αν δεν μπορέσουν, όσοι δεν μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία, αντιλαμβάνεστε, παραμένουν στον εκαθαριστή. Από εκεί και πέρα είναι ένα δεύτερο ζήτημα, γιατί όλα μαζί δεν μπορούμε να τα κάνουμε, να δούμε τι θα κάνουμε με την περιουσία των συνεταιρισμών. Και από εκεί και πέρα, και αυτή η περιουσία η οποία είναι δεσμευμένη στον εκαθαριστή και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί όλα που αφορούν τους ή την παραγωγική δραστηριότητα, και αυτή, τουλάχιστον αυτή που λειτουργεί, εμείς θα επιμένουμε να συνεχίσει άρα να λειτουργεί. Άρα δίνεται προτεραιότητα στους συνεταιρισμούς, από ό,τι κατάλαβα. Προτεραιότητα για να λύσουμε το πρόβλημα στους συνεταιρισμούς, διότι έχουμε μια περιουσία η οποία τη βλέπουμε ότι χάνεται. Και δεύτερη προτεραιότητα είναι ότι όποια παραγωγική δραστηριότητα ασκείται αυτή την ώρα στον αγροτικό χώρο, θέλουμε πάση θυσία να κρατηθεί. Πότε θα είστε έτοιμοι, κύριε Αποστόλου? Πότε θα κατατεθεί? Δεν είναι απλά ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο μήνες αυτά. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι που αφορά αυτό που σας είπα προηγούμενα για τα συνεταιριστικά χρέη, για μια διαδικασία. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει κατατεθεί η πρόταση του χρόνου, πιστεύω ότι θα έχουμε ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη πρόταση. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Μέχρι τέλος του χρόνου, επειδή δηλαδή, έχουμε λίγο χρόνο. Το αν θα αρχίσουμε μια συζήτηση η οποία θα έχει σχέση με τις υποθήκες που υπάρχουν στον αγροτικό χώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο να πιάσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Και δεν γίνονται όλα αυτά. Και μία κουβέντα ακόμα μέχρι τέλος του χρόνου, κύριε Υπουργέ, γιατί στην ΕΜΕΑ είπατε για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Θα έχει βρεθεί το αντίμετρο όμως? Θα έχει βρεθεί. Την ώρα που ανακοινώνεται για να μην αυτό μια το αντιλαμβάνεστε, είναι δέσμευση για μας να βρεθεί άμεσα λύση. Ωραία. Λοιπόν, Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα θέματα που δεν ρωτήσαμε. Εκείνο εγώ που θέλω, κλείνοντας, να πω, επειδή... Και για τους αγρότες του καναπέ που είπατε. Και για το νομοσχέδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συζήτηση με τους αγρότες του καναπέ. Είναι, δεν μπορεί να πορευόμαστε με ιστορικά δικαιώματα περασμένων χρόνων και να έχουμε νέους ανθρώπους.
να μην μπορούμε. Αλλά να παραμείνουν εκεί όμως. Γιατί μπαίνουν τα φόρμα να παραμείνουν. Η άλλη πλευρά του νομίσματος. Το ελληνικό γιαούρτι, η ελληνική φέτα, προστασία όλα βλέπετε, αυτά. Βλέπετε λοιπόν ότι πολλά είναι θέλω. Πάρα πολλά τα ζητήματα, ιδιαίτερα όμως επειδή βιώνουμε μια περίοδο που έχουμε δύσκολες κλιματικές συνθήκες, βλέπετε ότι δεν ησυχάσαμε ακόμα μέχρι χθες, είχαμε πυρκαγιές, με τις φωτιές, καινούργια φαινόμενα πλημμυρικά, να ξέρουν οι αγρότες ότι θα... Με όλες τις δυνατότητες που έχουμε, ο ΕΛΓΑ θα προσπαθήσει και έγκαιρα να εκτιμά τις ζημιές και ταυτόχρονα από την Ωραία. Πλευρά της πολιτείας αυτές οι υποχρεώσεις, η σύνταξη φακέλων για να διεκδικήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα αυτά θα τα κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.